ότι εδώ και ένα χρόνο, από τότε που έχουμε κάνει υλοποιήσεις και έχει πάρει τον πίνακα, και τον πίνακα αυτό τον έχει εκτυπώσει, τον έχουμε βάλει στο δωμάτιό της, τον έχει εκτυπώσει, τον παίρνει μαζί της στο σχολείο. Και έχει πάνω από ένα χρόνο να πάθει κρίση πανικού. Από τότε δηλαδή που πήρε τον πίνακα της και τελειώσανε οι γνώσεις υλοποίησης. Χρήστα, θα μας πεις καλησπέρα και θα μας πεις όλα όσα έχεις βιώσει, τι έχει αλλάξει η ζωή σου. Κάνουμε μαρτυρίες. Το λέω γιατί μόλις μπήκε η Χρήστα στο Zoom. Ναι. Λοιπόν, θα αρχίσω λίγο από την αρχή. Παρακολουθούσα τα βίντεο της Κορίνας για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και την ένιωσα πάρα πολύ κοντά μου. Και έτσι κάποια στιγμή όταν είχα ένα πρόβλημα, βασικά το παιδί μου όταν είχε ένα πρόβλημα, σκέφτηκα να γράψω τις Κορίνες. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε το παιδί μου ήταν η κρίση πανικού. Την έπιαναν έτσι ξαφνικά και είχα αρχίσει να ψάχνω για παιδοψυχολόγο, ψυχολόγο κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα ραντεβού. Και με βάλανε σε πολλές λίστες πάρα πολλοί γιατροί. Και κάποια στιγμή έκανε ένα κλικ το μυαλό μου και λέω, δεν γράφω της Κορίνας. Η Χρήστα, να πούμε ότι είναι... Η Χρήστα, να πούμε ότι είναι Γερμανία, ναι. Γι' αυτό δεν έβρισκε και εύκολα ραντεβού και τέτοια, έτσι, ναι. Ναι, ναι, εδώ στη Γερμανία είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα ραντεβού. Εν πάση περιπτώσει, γράφω της Κορίνας, μου απαντάει την ίδια μέρα μετά από λίγη ώρα και χάρηκα πάρα πολύ. Συζητήσαμε το θέμα αυτό και ξεκινήσαμε με τις υπνώσεις υλοποίησης, τις οποίες τις έκανα μαζί με την κόρη μου, γιατί την τρεπόταν να την κάνει μόνη της, και ξεκινήσαμε μαζί. Με το που τελείωσε... Ότι έχει σημασία που έκανες και εσύ μαζί, γιατί η Χρήσα δεν ισχύει εκείνη την ώρα του παιδιού της αυτό που κάνει το παιδί της. Δεν ισχύει εκείνη την ώρα που έκανε και εκείνη μαζί, ναι. Ναι. Αυτό ήταν ο λόγος που το έκανα και εγώ μαζί κυρίως. Στο τέλος της ολοκλήρωσης των υλοποιήσεων, των υπνώσεων, έλαβα μέρος στις πρώτες, εκεί που πουλάς τους πίνακες, ναι, στις... Δημοπρασία, ναι. Ναι, δημοπρασίες, ακριβώς. Και εκεί αγόρασα τον πίνακα συχνοτήτων για τις κρίσεις πανικού. Αυτός ήταν ο πρώτος πίνακας που αγοράσαμε. Βασικά νομίζω είχα αγοράσει δύο πίνακες τότε. Ένα για μένα και ένα για την κόρη μου. Ποιον άλλον είχες πάρει? Για το σκοπό... Την αποστολή. Την αποστολή, ναι. Η αποστολή. Την αποστολή θέλησα εγώ. Ναι. Με το που την είδα την εικόνα κάτι ένιωσα μέσα μου. Και ναι. Ένιωσα ένα πολύ δυνατό συνέστημα ότι πρέπει να την αποκτήσω αυτό τον πίνακα. Ήθελα όμως να γυρίσω πάλι στο θέμα της κόρης μου, ότι εδώ και ένα χρόνο, από τότε που έχουμε κάνει υλοποιήσεις και έχει πάρει τον πίνακα, το πίνακα αυτό τον έχει εκτυπώσει, τον έχουμε βάλει στο δωμάτιό της, τον έχει εκτυπώσει, τον παίρνει μαζί της στο σχολείο. Και έχει πάνω από ένα χρόνο να πάθει κρίση πανικού. Από τότε δηλαδή που πήρε τον πίνακα της και τελειώσανε οι υπνώσεις υλοποίησης. Είμαι πάρα πολύ τυχερή, δοξάζω τον Θεό κάθε μέρα που έφερε την Κορίνα στον δρόμο μου. Εύχομαι να μπορείς να μπεις στη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη από έναν φωτεινό άνθρωπο σαν και εσένα. Και δεν το λέω αυτό τώρα επειδή είσαι παρούσα, αλλά θέλω να το ακούσει ο κόσμος ότι είσαι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος και αξίζει πραγματικά, γιατί μας προσφέρεις πάρα πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούμε να σου προσφέρουμε εμείς, δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να προσφέρουμε αυτά που προσφέρεις κι εσύ. Και το λέω πραγματικά με πολύ αγάπη αυτό. Είμαι πάρα πολύ τυχερή, πάρα πολύ τυχερή που σε γνώρισα. Προσφέρετε, παιδιά, η αγάπη σας. Και σε γνωρίσαμε. Η αγάπη που μου δίνετε είναι το πάνω. Μου προσφέρετε, μου δίνετε όλη αυτή την αγάπη.